Καλημέρα σας. Την ώρα αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη η πιο μεγάλη κινητοποίηση από τότε που συγκροτήθηκε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Δεν υπάρχει κοινωνική ομάδα που δεν είναι απέναντι στη συγκυβέρνηση της αξιοπιστίας. Οι κινητοποίησεις αφορούν βεβαίως το ασφαλιστικό και όχι μόνο. Τις θέσεις μας για αυτό το θέμα τις έχει αναπτύξει ο πρόεδρος του κόμματος με σαφήνεια και υπευθυνότητα πολύ πρόσφατα στη Βουλή. Ένα πράγμα θα ήθελα να προσθέσω. Με τις σημερινές κινητοποίησεις, ο κόσμος βεβαίως εκφράζει την αντίθεσή του και την αγωνία του για αυτά που σχεδιάζει η κυβέρνηση. Εκφράζει την ανησυχία του για το αύριο. Όμως, και θα έλεγα κατά κύριο λόγο, εκφράζει την αγανάκτηση και την οργή του για την σκόπιμη κοινική εξαπάτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ. Άλλα έταξαν και άλλα κάνουν. Θα έλεγα ότι τελείως άλλα έταξαν και τελείως άλλα κάνουν. Τώρα γίνεται πιο καθαρό σε όλους ότι το κόστος του λαϊκισμού είναι τεράστιο. Και το κόστος αυτό τελικά το πληρώνει ο ελληνικός λαός. Το συμπέρασμα που βγαίνει από αυτά και κυρίως μέσα από τις σημερινές κινητοποίησεις είναι ξεκάθαρο. Η κρίση δεν τελειώνει με ψέματα, η δημοκρατία δεν λειτουργεί με ψέματα, ο τόπος δεν κυβερνιέται με ψέματα. Η πολιτική μπορεί να σταθεί και να παράγει θετικά αποτελέσματα για τους πολίτες μόνο με αλήθειες. Το δεύτερο θέμα που θα ήθελα σήμερα να θίξω αφορά την παρουσία του Πρωθυπουργού σήμερα στην Διεθνή Διάσκεψη Δωρητών για το Προσφυγικό Μεταναστευτικό που γίνεται στο Λονδίνο. Επαναλαμβάνω ότι για μας το θέμα είναι εθνικό. Είναι μια πρόκληση εθνικών διαστάσεων. Γι' αυτό απόφασή μας είναι να συμβάλλουμε με το ρόλο μας ως αντιπολίτευση στην αντιμετώπιση του. Και η θέση μας είναι ξεκάθαρη σε αυτό. Ούτε το Αιγαίο απέραντο νεκροταφείο, ούτε η χώρα μας απέραντος καταβλισμός εγκλωβισμένων μεταναστών και προσφύγων. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι πρόβλημα ευρωπαϊκό και θα έλεγα και πρόβλημα διεθνές. Και αυτό οφείλουν να το κατανοήσουν όλοι και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Και επιγραμματικά θα έλεγα ότι ο στόχος του Πρωθυπουργού στην παρουσία του στο Λονδίνο είναι να καταδείξει, να τονίσει και να πείσει για το ποιες είναι οι πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος, καθώς και τις ευθύνες που όλοι πρέπει να αναλάβουν και στην Ευρώπη και στην Τουρκία. Τις τελευταίες μέρες η κυβέρνηση άρχισε δειλά αλλά συστηματικά να απαγγέλει το γνωστό πείμα «Συνωμοσία αποσταθεροποίηση». Προσπαθεί να κατασκευάσει εχθρούς, να πολλώσει το κλίμα, να διχάσει και να φανατίσει για μία ακόμα φορά. Όλα αυτά τα κάνει γιατί κορυφώνονται τα αδιέξοδα που η ίδια δημιούργησε. Και η κυβερνητική εκπρόσωπος και ο Πρωθυπουργός μίλησαν πρόσφατα για σχέδιο αποσταθεροποίησης χώρας και μάλιστα σχέδιο που προωθείται από το εσωτερικό και το εξωτερικό. Και προσθέτουν ότι τα δύο μέρη βρίσκονται σε αγαστή συνεργασία και επικοινωνία. Αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Και δεν μπορεί να μένουν έτσι. Εμείς καλέσαμε την κυβέρνηση, αν έχει αποδείξεις, εάν έχει αδιάστα στοιχεία για αυτή την θέση της, να τα καταθέσει. Δεν το έκανε. Και αυτό είναι επίσης πολύ σοβαρό. Με τη σιωπή της επιβεβαιώνει ότι τελικά όλο αυτό δεν είναι πια παρά μια απόπειρα συκοφαντίας όλων εκείνων που σήμερα διαδηλώνουν απέναντί της. Θεωρούμε ότι καταφεύγει εσκεμμένα σε μια συνωμοσιολογία και ότι στο συγκεκριμένο θέμα καταφεύγει σε ανεύθυνα κομματικά παιχνίδια που είναι επικίνδυνα για τη χώρα. Σε ένα άλλο παρεμφερές θέμα που τελικά εμείς εκτιμάμε ότι είναι το δεύτερο στοιχείο μιας συγκεκριμένης πολιτικής στάσης και τακτικής. Η κυβέρνηση προσπαθεί να καλλιεργήσει ακόμα μια φορά το μύθο
της δίθεν σκληρής διαπραγμάτευσης. Πρόκειται για ένα επικοινωνιακό παραμύθι που στηρίζεται στην κολυσιεργία, στην αναβολή και τελικά στη μη διαπραγμάτευση. Είναι μια τακτική που είχε πέρσι τα γνωστά επώδυνα αποτελέσματα, που έσπρωξε ουσιαστικά τη χώρα στην πόρτα εξόδου από το ευρώ και που είχε δραματικές συνέπειες στην οικονομία και αυτό σε βάρος όλων των Ελλήνων πολιτών. Θυμίζω τι έγινε ως τώρα τον τελευταίο καιρό. Αρχικά η θέση ήταν το ασφαλιστικό και το φορολογικό θα ψηφίζονταν τον Οκτώβριο. Μετά είπαν τον Νοέμβριο. Μετά τον Ιανουάριο, στη συνέχεια τον Φεβρουάριο. Τώρα αφήνουν απροσδιόριστο το χρόνο. Τη μία μιλούν για την ανάγκη ταχύτερης διευθέτησης διαπραγμάτευσης και μετά την αφήνουν στο απροσδιόριστο μέλλον. Και κάτι ακόμα, που είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το σημείο. Ποιο θέμα, ειλικρινά, ποιο θέμα διαπραγματεύτηκαν και τελικά έφεραν καλύτερα αποτελέσματα από αυτά που αρχικώς είπαν? Κανένα. Αυτή είναι η αλήθεια. Για να τελειώνουμε λοιπόν με αυτή την ιστορία της δίθεν σκληρής διαπραγμάτευσης. Κάθε διαπραγμάτευση κρίνεται από το τελικό της αποτέλεσμα. Δεν αξιολογείται για το αν είναι σκληρή ή λιγότερο σκληρή. Αξιολογείται και τελικά κρίνεται από το αν είναι θετικά αποτελεσματική ή φέρνει αρνητικά αποτελέσματα σε σχέση με αυτά που υποτίθεται ότι διαπραγματεύεται. Νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά ζητήματα της σημερινής επικαιρότητος. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ναι, κύριε Τρουπή. Ναι. Θα ήθελα ένα σχόλιο από τη Νέα Δημοκρατία για τις δηλώσεις του Υπουργού των Οικονομικών της Γερμανίας για τα όσα είπε για Brexit, για υποτίμηση του νομίσματος, αυτές τις δηλώσεις από το Αμβούργο. Ναι, ναι. Κύριε Τρουπή, ουσιαστικά είχε δύο η δήλωση του κυρίου Σόμπλε, έτσι όπως τουλάχιστον έφτασε σε εμάς και τη διαβάσαμε, γιατί πάντα κανείς πρέπει να κρατάει αποστάσεις. Είχε δύο μέρη. Το πρώτο αφορούσε την ιστορία του 2011 και μια συζήτηση που είχε με τον κύριο Βενιζέλο. Αυτά είναι γνωστά. Έχει μιλήσει για αυτά ο ίδιος ο κύριος Βενιζέλος και δεν έχω καμία πρόθεση να σχολιάσω ήδη γνωστά ζητήματα. Υπάρχει και ένα δεύτερο σκέλος περί υποτιμήσεως κτλ. Ειλικρινά δεν κατανοούμε τι εννοούσε ο κύριος Σόιμπλε. Τι ακριβώς εννοεί με αυτό? Και πάντως θέλω να τονίσω ότι ο ελληνικός λαός στο σύνολό του έχει επισφραγίσει τη βούλησή του να παραμείνει η χώρα και στο ευρώ, στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι μια ξεκάθαρη θέση του ελληνικού λαού και η ουδής μπορεί να την παραγνωρίζει. Με αυτή την ευκαιρία, όμως, θέλω να υπογραμμίσω και κάτι ακόμα. Με κανένα τρόπο δεν θα πρέπει εμείς, και τον πρώτο λόγο βεβαίως τον έχει η κυβέρνηση, τον πρώτο λόγο και την κύρια ευθύνη, πάντως δεν θα πρέπει με ενέργειες ή παραλήψεις, με παρατάσεις ή αδυναμία, ουσιαστικά να δίνουμε τα όποια επιχειρήματα σε κάποιους στην Ευρώπη που θα επιθυμούσαν να επαναφέρουν αρνητικά σενάρια για τη χώρα. Άλλη ερώτηση. Κύριε Κονταρίδη. Για το προσφυγικό, μία ερώτηση. Θα ήθελα να μου πείτε, από τη στιγμή που η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για τα hot spots και προφανώς υλοποιεί τις δεσμεύσεις, εσείς τι περιμένετε άλλο από τον κύριο Τσίπρα? Δηλαδή, με ποια λογική ασκείται κριτική πλέον στην κυβέρνηση για αυτά τα θέματα? Να σας πω, κύριε Κονταρίδη. Εμείς έχουμε μιλήσει. Και με αυτά που. Εμείς έχουμε μιλήσει πρώτα απ' όλα για ένα χαμένο εξάμηνο. Υπάρχει το μεγάλο χαμένο εξάμηνο της επικίνδυνης ιδιοληψίας, της επικίνδυνης αμηχανίας και τελικά της επικίνδυνης απραξίας και αναποτελεσματικότητας στο θέμα του προσφυγικού μεταναστευτικού, που επιδείνωσε δραματικά ένα ήδη πολύ δύσκολο και μεγάλο πρόβλημα. Όσον αφορά λοιπόν με αυτό ως δεδομένο, τι ζητάμε και τι πιστεύουμε ότι πρέπει να επιτύχει ο Πρωθυπουργός από τη συμμετοχή του στην διεθνή αυτή διάσκεψη στο Λονδίνο? Πρώτον, πρέπει ο ίδιος να διαβεβαιώσει ότι μπορεί ο ίδιος να ανταποκριθεί
δηλαδή η χώρα, στις δεσμεύσεις που ο ίδιος ανέλαβε. Θυμίζω εδώ ότι έγκαιρα είχαμε πει ότι στις 25 Οκτωβρίου ανέλαβε δεσμεύσεις πολύ μεγάλες, χωρίς αντισταθμίσματα. Αλλά τώρα τις ανέλαβε και η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με την υποχρέωση να εφαρμόσει τις δικές του δεσμεύσεις. Πρέπει πρώτα λοιπόν να πείσει τους εταίρους και τους Ευρωπαίους που έχουμε ανάγκη για την αντιμετώπιση της κρίσης ότι θα το κάνει. Δεύτερον, πρέπει να επισημάνει στην Ευρώπη ότι και εκείνη οφείλει να ανταποκριθεί και μάλιστα τάχιστα στις δικές της υποχρεώσεις απέναντι μας. Και εξηγούμε, με την κατάσταση προσφύγων, το πρόγραμμα αυτό πρέπει να τρέξει επιτέλους, ενίσχυση της Frontex και ενίσχυση του προσωπικού της Frontex, που δεν έχει γίνει και πάντως οι ρυθμοί είναι πολύ αργοί και δημιουργούν ανησυχία. Και τέλος, μια σταθερή οικονομική στήριξη και αλληλεγγύη σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που αντιμετωπίζει αυτού του μεγέθους, αυτής της έντασης και αυτής της σοβαρότητας πρόβλημα, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει μια μεγάλη οικονομική κρίση. Και το τρίτο ζήτημα, που για πολύ καιρό είχε υποβαθμίσει η κυβέρνηση, να πιέσει, να υπογραμμίσει, να τονίσει στους Ευρωπαίους την ανάγκη συμμόρφωσης της Τουρκίας στις δεσμεύσεις και στις υποχρεώσεις που και εκείνη έχει αναλάβει. Με πρώτο και κύριο, γιατί δεν μπορεί αυτό να παραμελείται και να χάνεται από το δημόσιο και τον ευρωπαϊκό διάλογο, με πρώτο και κύριο, την εκρίζωση, την εξάρθρωση των δικτύων παρανόμων διακινητών. Η Νέα Δημοκρατία, με θέση του Προέδρου της, έχει πάρει μια πολύ σοβαρή θέση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία ουσιαστική σύσφιξη των σχέσεων Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο η Τουρκία υπολείπεται τόσο πολύ της υποχρέωσής της να εφαρμόσει πλήρως τις δεσμεύσεις της. Τρία πράγματα λοιπόν πρέπει να έχει στη βαλίτσα του Πρωθυπουργός γυρνώντας. Πρώτον, να πείσει ότι θα ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που ο ίδιος έχει πάρει. Δεύτερον, να υποδείξει στους Ευρωπαίους ότι και εκείνοι οφείλουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Και τρίτον, να πιεστεί η Τουρκία, άλλωστε νομίζω θα δει τον κύριο Νταβούτογλου, να εφαρμόσει τις δικές της δεσμεύσεις και κυρίως να εξαρθρώσει τα δίκτυα παράνομων διακινητών, προσφύγων και μεταναστών. Άλλη ερώτηση. Ναι, κύριε Χριστάκο. Δημόσιο διάλογο και στα μέσα ενημέρωσης, που εκφράζουμε διαφορετική άποψη, θα μπορούσα να πω. Κύριε Χριστάκο, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το μέγεθος και η ένταση του προβλήματος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι πολυσύνθετο. Ναι, θα σας πω. Είναι πολυσύνθετο. Ακούστε το πλαίσιο της απάντησης. Έχει πει και ευθέως ότι εμείς θέλουμε να φτιάξετε εδώ αυτά τα πέντε hot spots. Ακούστε το σύνολο της απάντησης. Το πρόβλημα είναι μεγάλο και σύνθετο. Είναι ανθρωπιστικό, είναι θέμα ασφαλείας, είναι οικονομικό, είναι κοινωνικό. Ταυτόχρονα έχει και άλλες δύο διαστάσεις, εθνική και διεθνή. Θέλω να πω ότι η πολυπλοκότητα του ζητήματος και η αντιμετώπιση του απαιτούν συνδυασμό μέτρων. Δεν είναι μόνο το ένα θέμα που θα λύσει το πρόβλημα η υλοποίηση των δεσμεύσεων όσον αφορά τα κέντρα καταγραφής. Αυτό πρέπει να γίνει όμως. Είναι και άλλα μέτρα να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα διαφύλαξης των συνόρων μας. Να κάνουμε καλύτερη διαχείριση συνόρων. Έτσι, ένα δεύτερο. Τρίτον, να προχωρήσουν οι υποδομές που δεν υπάρχουν. Τέταρτον, να πιεστεί η Τουρκία. Και όσον αφορά τη συγκεκριμένη σας ερώτηση, η δημιουργία κέντρων καταγραφής στη χώρα, πέραν του ότι βοηθάει πρώτα απ' όλα στην διαχείριση και την ουσιαστική διαχείριση του προβλήματος εμάς τους ίδιους, να ξέρουμε ποιοι είναι πρόσφυγες, ποιοι μοιάζουν με πρόσφυγες αλλά δεν είναι, ποιοι είναι παράνομοι μετανάστες και πώς θα, γιατί κάθε κατηγορία έχει άλλη διαχείριση. Αυτό πρέπει να το κάνουμε πρώτα εμείς για εμάς και σαφώς γιατί έχουμε και κάποιους ρόλους που πάντα διεκδικούσαμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε έναν γεωπολιτικό ρόλο ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορούμε να τον εκχωρήσουμε ούτε στα Σκόπια, ούτε στην Τουρκία. Άλλο όμως είναι ένας συνδυασμός ελέγχων. Εμείς λοιπόν λέμε ότι ό,τι οφείλουμε να κάνουμε
πρέπει να κάνουμε και έναντι του γεωστρατηγικού και γεωπολιτικού ρόλου που έχουμε μέσα στην Ευρώπη και δεν μπορούμε να τον εγκαταλείψουμε, αυτό θα το κάνουμε, αλλά πρέπει και στην Τουρκία να υπάρχουν συστήματα ελέγχου. Ναι, παρακαλώ. Αν καταλαβαίνω καλά, λέτε ότι καλώς διαδηλώνουν σήμερα και κινητοποιείται ο κόσμος, γιατί πολύ απλά ο ΣΥΡΙΖΑ έταξε φιλολαϊκά αντιμνημονιακά πράγματα και εφαρμόζει σκληρά αντιλαϊκά μνημονιακά μέτρα, να το πω έτσι, αν κατάλαβα καλά την κριτική σας. Αν υπήρχε μια άλλη κυβέρνηση, αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έταζε άλλα πράγματα και εφαρμόζει τώρα τα ίδια, ο κόσμος δικαίως θα κινητοποιούταν. Και δεύτερον, έχω την εξής απορία πάνω σε αυτό. Πιέζεται το ΣΥΡΙΖΑ, αν καταλαβαίνω καλά, να κλείσει τη διαπραγμάτευση. Η διαπραγμάτευση γίνεται στη βάση σκληρών απαιτήσεων που έχουν οι δανειστές. Πώς συμβιβάζεται να ικανοποιηθεί η δίκαιη οργή του κόσμου για όχι περικοπές κτλ. Και με το να κλείσει ταυτόχρονα η διαπραγμάτευση. Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν υπάρχει αντίφαση στη θέση σας. Καμία αντίφαση, όλα τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα. Κάνουμε μια ερμηνεία πρώτα απ' όλα και τοποθέτηση γιατί αντιδρούν όλες οι κοινωνικές ομάδες. Μηδεμίας εξαιρουμένης σε αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα. Πρώτον, γιατί αγωνιούν. Για τα μέτρα που έρχονται. Και κανείς δεν μπορεί να στερήσει από τους πολίτες και από την κοινωνία να αγωνιά, να ανησυχεί. Αλλά αυτό πολλαπλασιάζεται. Γίνεται χύμαρος οργής. Γιατί αυτό έχει συνδυαστεί με μια σταθερή και συνειδητή και σκόπιμη πολιτική εξαπάτησης των Ελλήνων. Και ξέρετε, μπορεί ένας λαός που έχει δείξει ωριμότητα να αντιμετωπίσει με ψυχραιμία μπροστά στο γενικότερο εθνικό πρόβλημα την δυσκολία των μέτρων, αλλά με αυτή την ψυχραιμία δεν μπορεί να τη δείξει όταν αισθάνεται κατά σειρό είναι εξαπατημένος. Και έχουμε απέναντί μας μια κυβέρνηση η οποία και ανέλαβε την εξουσία με συνειδητά ψεύτικες υποσχέσεις και προσπαθεί να την ασκήσει συνεχίζοντας την ίδια τακτική. Αυτό ξεχύλιζε το ποτήρι της οργής. Και δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν το βλέπουμε αυτό, ότι δεν το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, ένα είναι το κομμάτι της πραγματικής ανησυχίας και της αγωνίας όλων των πολιτών. Και ποιος μέσα σε μια δημοκρατία θα μπορούσε να τα αρνηθεί αυτό. Και ένα άλλο είναι, ποια είναι η τελευταία σταγόνα στο ποτήρι. Και μάλιστα πολύ μεγάλη σταγόνα. Που είναι το να αισθάνεσαι ότι έχεις ένα πρόβλημα μπροστά και σε εξαπατούν ταυτόχρονα. Αυτή λοιπόν είναι η θέση να ξεκαθαρίσουμε όσον αφορά διαπραγμάτευση. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι πρέπει να κλείσει γρήγορα. Η ίδια η ζωή το λέει. Και εν πάση περιπτώσει το λέει η ίδια η κυβέρνηση. Ο κύριος Τσακαλώτος. Ο ίδιος λέει ότι πρέπει να κλείσει γρήγορα. Γιατί σε τελική ανάλυση πρέπει να τρέξει το πρόγραμμα το οποίο έχουμε ανάγκη. Την ίδια στιγμή όμως που η ίδια το λέει. Άρα μη μου πείτε ότι αυτό υπονομεύεται η κυβέρνηση, εκτός αν το κάνει. Την ίδια στιγμή όμως που λέει αυτό, την ίδια στιγμή εμφανίζει μια διάθεση, για να μην πω απόφαση, να παρατείνει τη διαπραγμάτευση μέσα στο μύθο που κατασκευάζεται βήμα-βήμα και θα πρέπει να δούμε γιατί κατασκευάζεται αυτός ο μύθος ξανά της σκληρής διαπραγμάτευσης. Μαζί με τον άλλο μύθο της υπονόμευσης διεθνούς και εσωτερικής και μάλιστα σε συνεργασία της σταθερότητας της κυβέρνησης. Αυτά είναι κατασκευές πολιτικές, συγκεκριμένες και επικοινωνιακές, για να αντιμετωπιστούν τα τρομερά αδιέξοδα στα οποία έχει περιέλθει η κυβέρνηση λόγω της πολιτικής της και λόγω του ότι άλλα έλεγε και άλλα κάνει. Ναι, κύριε Μαυρίδη. Σε συνέχεια του προηγούμενου της απάντησης που μόλις δώσατε, σχετικά με την απόπειρα κατασκευών που λέτε από την πλευρά της κυβέρνησης, βλέπετε ότι πίσω από αυτό το κλίμα που δημιουργείται στο βάθος φαίνονται εκλογές. Δεν μπορώ να εκτιμήσω τι θέλει η κυβέρνηση. Εγώ διαπιστώνω μια τακτική που χτίζεται τις τελευταίες μέρες. Είναι σαφές ότι χτίζεται. Εγώ το μόνο που θα ήθελα να πω σχετικά με αυτό είναι ότι η ίδια η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, εδώ και 1,5 χρόνο ουσιαστικά χρησιμοποιεί τις δημοκρατικές διαδικασίες για να κερδίσει την διακυβέρνηση της χώρας. Ξεκίνησε ουσιαστικά, τεινάζοντας στον αέρα, μια συνενετική διαδικασία που είναι
η διαδικασία εκλογής Προέδρου για να πάει σε εκλογές. Πήγε σε εκλογές. Κέρδισε τις εκλογές. Στα δύσκολα χρησιμοποιήθηκε ένα δημοψήφισμα, το οποίο ακυρώθηκε την επομένη. Το αποτέλεσμα το ακύρωσε την επομένη. Και ξαναπήγε σε εκλογές. Όλα αυτά τα κάνει, βάζοντας τη χώρα σε μια ατέρμονη πολιτική αβεβαιότητα επί 1,5 χρόνο, για να καταφέρει να κυβερνήσει. Έχει την κυβέρνηση. Μάλιστα με μια πλειοψηφία που ο ίδιος έχει αναφέρει ως επαρκή και άνετη. Εάν ταυτόχρονα, ενώ λέει όλα αυτά, έχει κάνει όλες αυτές τις προσπάθειες, εξυφαίνει ή σκέφτεται διαφυγή διαεκλογών, αυτό είναι πρόβλημά του. Εμείς έχουμε μια πολύ σταθερή θέση, ασκούμε ένα ρόλο θεσμικό και πολιτικό με τον καλύτερο δυνατό κατά την άποψή μας τρόπο. Μια δημιουργική αντιπολίτευση, αυστηρή και δίκαιη. Όποτε χρειάζεται, καταθέτουμε σκέψεις και προτάσεις χωρίς να κρυβόμαστε πίσω από τα προβλήματα. Αυτόν τον ρόλο θα συνεχίσουμε να ασκούμε. Τα προβλήματα ανήκουν στην κυβέρνηση. Ναι. Ο σχεδιασμός σας, υπάρχει ημερομηνία κατά την οποία μπορεί να εκδηλωθεί η πρωτοβουλία για να διερευνηθεί η υπόθεση Βαρουφάκη? Γιατί ακούσαμε τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας στην τελευταία συνέντευξή του να λέει ότι δεν είναι ακόμα η ώρα. Κάνετε λοιπόν. Μπορείτε να μας πείτε πότε βλέπετε να έρχεται αυτή η ώρα? Αντιλαμβάνεστε ότι δεν διερμηνεύω εγώ τις πολύ καθαρές θέσεις του Πρόεδρου του κόμματος. Νομίζω ότι αυτό που έχει πει είναι πεντακάθαρο. Δεν μπορεί τίποτα να αποκλειστεί για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Όταν μάλιστα, να προσθέσω εδώ κάτι, οι τοποθετήσεις, καταγγελίες, ομολογία, απολογία, χρησιμοποιώ και τους τρεις όρους. Έτσι. Ουσιαστικά και κατήγγειλε και ομολόγησε και απολογήθηκε. Και τα τρία έκανε ο κύριος Βαρουφάκης σε εκείνη την περιβόητη ή διαβόητη συνέντευξή του. Αυτά ουδόλως σχολιάστηκαν από τον βασικό αποδέκτη των όσων είπε. Δηλαδή από την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Ο μη σχολιασμός τους, δηλαδή η μη ύπαρξη άλλης ανάγνωσης, καθιστά τα όσα είπε ο κύριος Βαρουφάκης τη μόνη αλήθεια. Δεν υπάρχει άλλη αλήθεια αυτή τη στιγμή στην αγορά. Στο δημόσιο διάλογο, εάν αυτή λοιπόν είναι η μόνη αλήθεια, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρή και όλα συνεκτιμώνται. Όλα συνεκτιμώνται και υπάρχει και η δήλωση του Προέδρου. Κύριε Εκπρόσωπε, να γυρίσουμε λίγο στα των εκλογών. Είπατε στην πρωτολογία σας ότι ο μύθος της σκληρής διαπραγμάτευσης ουσιαστικά είναι μια πολιτική κατασκευή της κυβέρνησης και κάνετε μια ενδιαφέρουσα παρομοίωση με τα όσα συνέβησαν έως τον Ιούλιο του 2015. Η ερώτησή μου είναι αν η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας εκτιμά ότι οδηγούμαστε σε μια επανάληψη των όσων ζήσαμε έως τον Ιούλιο του 2015 και αν όντως οδηγούμαστε σε αυτό, ποιες είναι οι δικές σας πρωτοβουλίες και αν στο δικό σας πολιτικό σχεδιασμό, ανεξαρτήτως αν δεν το επαληθεύσατε στην προηγούμενη ερώτηση, υπάρχουν οι εκλογές? Λοιπόν, όσον αφορά τον τρόπο διαπραγμάτευσης, ναι, έχουμε στοιχεία, διαμορφώνονται στοιχεία που μας κάνουν να προβληματιζόμαστε. Αν πρόκειται να ακολουθεί η ίδια ολέθρια τακτική που οδήγησε στα αποτελέσματα τα δραματικά του 2015. Ειλικρινά σας λέω ότι προσωπικά θα ήθελα να ελπίζω ότι έχουν μάθει ένα μάθημα και να μην καταφύγουν στην ίδια ολέθρια τακτική. Από εκεί και πέρα είναι δικό τους το θέμα. Πώς εμείς θα αντιδράσουμε σε αυτό? Εμείς ήδη με τον τρόπο που πολιτευόμαστε, στυλιτεύοντας όπου χρειάζεται και όπου πιστεύουμε ότι πρέπει να στυλιτεύσουμε και όπου χρειάζεται να συνεργαστούμε, με ποια έννοια, να συνεργαστούμε στο πλαίσιο του ρόλου μας ως αντιπολίτευσης, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε, εμείς κάνουμε αυτό που πιστεύουμε καλό για τον τόπο. Γιατί βάζουμε και διαχρονικά, θα έλεγα, παραταξιακά, πάνω απ' όλα το συμφέρον της χώρας. Θα έχει πολλές συναντήσεις, σύντομα, ο κύριος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες, σχεδόν με το σύνολο της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολιτικής και υπηρεσιακής, και όλα τα θέματα θα τα θέσει με μόνο γνώμονα την υπηρέτηση του συμφέροντος της χώρας. Κύριε Μαυρίδη, δεύτερη ερώτηση. Χαρά μου. Βλέπω ότι δεν υπάρχουν άλλες. Θέλει η Νέα Δημοκρατία εκλογές? Μα, να σας πω. Εμείς δεν πρόκειται ούτε με αρνήσεις, ούτε με σιωπές, ούτε με θετικές δηλώσεις να ρίξουμε μήλο σε μια συζήτηση που τη θεωρούμε τελείως αντιπαραγωγική.
Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει, άλλωστε να δίνουμε σοβαρότητα ή να μην δίνουμε σοβαρότητα στα λεγόμενα του Πρωθυπουργού. Ο ίδιος λέει ότι έχει μια ανετή πλειοψηφία. Εφόσον την έχει, δεν τίθεται θέμα εκλογών. Και από εκεί και πέρα σας είπα ότι όπως και να απαντήσω στην ερώτησή σας, ουσιαστικά θα μπορούσα να ρίξω νερό στο μήλο αυτής της συζήτησης και δεν το κάνω. Διότι πιστεύουμε ότι δεν πρέπει. Αν θέλει η κυβέρνηση να ρίξει νερό στο μήλο της εκλογολογίας, θα το κάνει εκείνη. Εμείς δεν συμμετέχουμε καθόλου σε αυτό. Παρακαλώ. Κύριε Εκπρόσωπε, ποια είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στο ενδεχόμενο κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων? Έχετε πει ότι καταλαβαίνετε, κατανοείτε την οργή τους, αλλά υπάρχουν κάποια όρια που βρίσκονται στο σημείο που να μην παρεμποδίζεται η οικονομική ζωή του τόπου. Ποιο είναι το σημείο αυτό που πιστεύετε ότι από εκεί και πέρα δεν θα πρέπει να υπάρξει κλιμάκωση? Πιστεύω ότι, ειλικρινά πιστεύω ότι η θέση που πήραμε ως αξιωματική αντιπολίτευση, και αν θέλετε, θέλω να ελπίζω ότι θα εκτιμηθεί ως τέτοια, είναι κοντά στην ανησυχία και την αγωνία των αγροτών και μακριά από την παράλυση οικονομίας της χώρας. Τελευταία ερώτηση, ευχαριστώ. Προχτές ο κύριος Τραγάκης προεξόφλησε στη Βουλή ότι δεν θα υπάρξει συγκρότηση καμίας ανεξάρτητης αρχής. Υπάρχει λυμένη απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να μην συνέσει σε καμία ανεξάρτητη αρχή? Δεν γνωρίζω την δήλωση αυτή του κυρίου Τραγάκη, αλλά η θέση μας, η γενική μας θέση, την οποία μου δίνει την ευκαιρία να επαναλάβω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, είναι ότι σε μια δημοκρατική σύγχρονη ευρωπαϊκή πολιτεία, όπως εμείς θέλουμε και πιστεύουμε ότι είναι η Ελλάδα, οι ανεξάρτητες δημοκρατικές αρχές πρέπει να ασκούν πλήρως το ρόλο που τους επιφυλάσσει το Σύνταγμα. Εάν αυτό είναι και η σκέψη και η βούληση της κυβέρνησης, εκεί υπάρχει ένα πεδίο. Αλλά τέτοια ένδειξη από πλευράς κυβερνήσεως δεν έχουμε. Αντιθέτως, έχουμε πολλές ενδείξεις, για να μην πω αποδείξεις, ότι υπάρχει ένα κυνήγι μαγισσών κατά των ανεξάρτητων αρχών. Και σε αυτό δεν πρόκειται να συμπράξουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.